Λαϊκής Μουσικής της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα το Σεβασμιότατο να απευθύνει ως εκπρόσωπο της Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος να απευθύνει το χαιρετισμό και αμέσως μετά τον κύριο Δήμαρχο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή ακρόαση. Μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για την εκδήλωση της Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής «Η Μικρασία ζει». Κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου και των τοπικών αρχών, ευλαβείς χριστιανοί της Ιεράς μας Μητροπόλεως Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με ιδιαίτερη χαρά επληροφορήθη ότι σήμερα Κυριακή 28 Αυγούστου θα παρουσιαστεί στην πόλη των Τρικάλων μουσική παράσταση από την Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό τον τίτλο «Η Μικρασία ζει», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Εκκλησίας μας για τη συμπλήρωση 100 ετών από τη μικρασιατική καταστροφή του 1922. Και πράγματι, η Μικρασία ζει. Όπως ζουν και ο Πόντος και η Ανατολική Θράκη και όλες οι αλυσμόνητες πατρίδες. Ζουν μέσα στην καρδιά μας. Ζουν στις αναμνήσεις των ξεριζωμένων. Ζουν στα ονόματα των πόλεων και των προσφυγικών συνοικιών μας. Ζουν στην ιστορική μνήμη του ελληνισμού. Ζουν για να μας θυμίζουν την ορθόδοξη και ελληνική ιστορία και παράδοση αυτών των τόπων και τον εκπληκτικό πολιτισμό που αναπτύχθηκε εκεί. Θυμόμαστε, αλλά δεν διατηρούμε μνησικακία και εκδικητικότητα. Θυμόμαστε τη γενοκτονία, διότι δεν θέλουμε να επαναληφθεί. Τιμούμε τους Αγίους Εθνοιερομάρτυρες, οι οποίοι έμειναν όρθιοι και προτίμησαν το μαρτύριο παρά τη φυγή για να σώσουν το ποίμνιό τους. Μελετούμε τα πνευματικά εφόδια, τα οποία διατήρησαν υποδυσμενείς συνθήκες την εθνική ταυτότητα των Μικρασιατών, δηλαδή την ορθόδοξη πίστη και την ελληνική παιδεία. Αντλούμε ελπίδα από το θάρρος και την επιμονή των προσφύγων, οι οποίοι μπόλιασαν με δημιουργικό πνεύμα την ελληνική κοινωνία του 20ου αιώνα. Συγχαίρουμε την Ιερά Μητρόπολη Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης για την πρωτοβουλία αυτή. Συγχαίρουμε επίσης και την Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής της Εκκλησίας της Ελλάδος και τον Διευθυντή της, κύριο Γεώργιο Δεμελή. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Γιώργο, με τον οποίο συμπορευτήκαμε μαζί στην Αγιοτόπο πόλη της Θεσσαλονίκης από το 1999 που εγώ χειροτονήθηκα διάκονος και αυτός τότε πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης. Και χαίρομαι τώρα που πλέον βρίσκεται στην Αθήνα δίπλα και κοντά στον Αρχιεπίσκοπό μας, την Ιερά Σύνοδο και βεβαίως πρωτοψάλτης του Πολιούχου και Προστάτου των Οθηνών του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Το συγχαίρουμε λοιπόν, τον καμαρώνουμε και αυτόν και τη σύζυγόν του την Σοφία η οποία θα μας τραγουδήσει και όλους αυτούς οι οποίοι σήμερα ήρθαν αφού διόδευσαν την Ξηράν και ήρθαν από την Αθήνα για να τους χειροκροτήσουμε και για να τους απολαύσουμε και πραγματικά θέλω για όλα αυτά τα παλικάρια ένα μεγάλο χειροκρότημα. Επίσης, συγχαίρουμε
και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο έθεσε την εκδήλωση υπό την αιγίδα του. Η τέχνη υπηρετεί την Εκκλησία και την ιστορική παιδεία των Ελλήνων και μεταδίδει με ευχάριστο τρόπο τα ελληνοορθόδοξα μηνύματα.